Μπερλουσκόνη αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Είχε ζητήσει από το δικαστήριο του Μιλάνου ειδική άδεια για να μπορέσει να μεταβεί στο Δουβλίνο αύριο και μεθαύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Οι δικαστές της Ιταλικής Συμπρωτεύουσας όμως απάντησαν όχι. Όπως ξέρουμε, αμέσως μετά την οριστική καταδίκη του Καβαλιέρε για φορολογική απάτη σε αγοραπολισία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο. Δεν μπορεί να βγει εκτός Ιταλικών συνόρων και θα πρέπει σύντομα να αρχίσει να εκτείει τους 7 μήνες της ποινής του με προσφορά κοινωνικά ωφέλιμης εργασίας. Ο Mr. TV ίσως παρηγορηθεί πάντως με τις προετοιμασίες για τον επικείμενο γάμο με την Ναπολιτάνα Φραντσέσκα Πασκάλε, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές. Όσο για τον νέο πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι, σκόνταψε ήδη. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα ισχύσει μόνο για τη Βουλή. Η γερουσία πήρε αναβολή. Και ο Ρέντσι τελικά μπαίνει στη γνωστή λογική των συνεχών συμβιβασμών της Ιταλικής πολιτικής. Από τη Ρώμη, για τον Α, Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.